Αφού τηρήσαμε το ακαδημαϊκό τέταρτο, να ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια διάσπαση. Σήμερα γίνεται η έναρξη και σε κάποιον άλλο σύλλογο σήμερα, οπότε υπάρχει μια διαρροή. Αλλά βλέπω ότι έρχεται ο κόσμος σιγά-σιγά. Καταρχάς, ξεκινώντας, να καλωσορίσουμε στην αποσυνή μας σύναξη τον νέο Μητροπολίτη Χίου, Ινουσών και Ψαρών, κύριο Μάρκο, ο οποίος έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στον Πειραιά, στην ενορία του Αγίου Δημητρίου Φαλήρου. Να του ευχηθούμε καλή διακονία, καλή ποιμαντορική διακονία στη νέα του Μητρόπολη, σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς που έχουμε ανάγκη την Εκκλησία, ο κόσμος έχει ανάγκη, πέρα από την πνευματική καθοδήγηση της Εκκλησίας και την ψυχολογική της στήριξη, ίσως και την οικονομική στήριξη σε δύσκολους οικονομικά καιρούς. Και εκείνος έχει όλες τις δυνατότητες και το πνευματικό υπόβαθρο και την διάθεση και την αγάπη να προσφέρει στο ακριτικό νησί της Χίου, το ιστορικό νησί της Χίου, των Ινουσών και των Ψαρών. Να το ευχηθούμε λοιπόν καλή πνευματική διακονία. Θα ενθρονιστεί στις 10 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν, στο διάστημα αυτό, βρίσκεται κοντά μας. Σήμερα λειτουργήσε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Φαλήρου και σήμερα βρίσκεται μαζί μας να παρακολουθήσει την ομιλία του κυρίου Χολέβα. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη χαρά και τιμή σήμερα να μιλήσει στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων για θέματα παιδείας που οργανώνει φέτος ο Σύνδεσμος Επιστήμων Πειραιώς, ο πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, με θέμα Βόρειος Ήπειρος, Μακεδονία και τα επίκαιρα διδάγματα των εθνικών επαιτίων. Εξαιρετικά επίκαιρο το θέμα. Ο κύριος Χολέβας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957, είναι αριστούχος απόφοιτος του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, σπούδασε δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι αρχισυντάκτης του περιοδικού Εκκλησία, επισήμου δελτίου της Εκκλησίας Ελλάδος, είναι συνεργάτης πολλών εφημερίδων και περιοδικών και ειδικεύεται σε εθνικά και ιστορικά θέματα, καθώς και στην ανάδειξη και τεκμηρίωση της Ελληνοορθοδόξου παραδόσεως. Από το 1991 έως το 1999 ήταν τακτικός αρθρογράφος του περιοδικού Οικονομικός Ταχυδρόμος, ενώ σήμερα αρθρογραφεί στην ημερησία εφημερίδα Δημοκρατία, στα περιοδικά Πειραϊκή Εκκλησία, Άμυνα και Διπλωματία και στην ιστοσελίδα Αντίβαρο, καθώς και σε πολλά άλλα έντυπα. Και στο ιστολόγιο του Συνδέσμου Επιστημών Πειραιώς, όσοι το παρακολουθείτε, δημοσιεύονται πολύ συχνά κείμενα του κ. Χολέβα, ο οποίος είναι εκλεκτό μέλος και του Συνδέσμου Επιστημών Πειραιώς. Από το Φεβρουάριο του 1989 είναι τακτικός συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος και του ραδιοφωνικού σταθμού της σειράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Καλώς ήρθατε. Ως επιμελητής εκπομπών και ως σχολιαστής, ειδικά στην Πειραϊκή Εκκλησία, η εκπομπή του ξεκινάει με το καινούριο πρόγραμμα της Πειραϊκής Εκκλησίας την Κυριακή 30 του μηνός, 30 Οκτωβρίου, και στη 1:30 το μεσημέρι. Είναι επίσης μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία και έχει βραβευτεί από την Ελληνική Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων. Κύριε Χολέβα, ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας που και απόψε και σε αυτό το κύκλο ομιλιών, όπως και στον περσινό για θέματα παιδείας, θα ακούσουμε την ομιλία σας και θα έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας στη συνέχεια. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Αρχείου και Πνευματικέ μου Πατέρα, Σεβαστέ μου Πάτερ, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς, ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι και πάλι κοντά σας και αισθάνομαι έστω και για λίγο πειραιώτης και θα πρέπει να πω με την ευκαιρία αυτή ότι συμπληρώνονται 20 χρόνια συνεργασίας μου με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σε διαφόρους τομείς. Μάλιστα το καλοκαίρι όπου βρέθηκα και στην Κάλυμνο και στα Καλάβρητα και σε άλλα μέρη, πολλοί με ρωτούσαν «Είστε Πειραιώτης?». Τους έλεγα «Έχω την τιμή να συνεργάζομαι και με το ραδιόφωνο και με το περιοδικό και με τους τομείς νεότητος και με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς και με την Ιερά Μητρόπολη, αλλά βέβαια τους έλεγα «Είμαι Θεσσαλονικεύς». Έτσι λοιπόν με ευλογία βλέποντας και τους Θεσσαλονικείς Αγίους, τον Άγιο Κύριλλο και Μεθόδιο, τον οποίο είναι το παρεκκλήσιο. Η εμπειρία μου αυτή της συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και το Σύνδεσμο Επιστημόνων θα έλεγα ότι με έχει βοηθήσει και εμένα να καταλάβω πολλά πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι
και χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτή την ευλογημένη ομάδα, σε αυτή τη συντροφιά, η οποία κατορθώνει να προσεγγίζει τα προβλήματα της εποχής μέσα από ένα πρίσμα ελληνοορθόδοξο. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, μιλάτε για τις εθνικές επαιτίους και για τα εθνικά θέματα, μα σήμερα τον κόσμο τον ενδιαφέρει η τσέπη του. Ο καθένας αυτή τη στιγμή, όσοι δεν είναι εδώ ή όσοι άκουσαν ότι γίνεται αυτή η εκδήλωση, θα διορωτώνται, μα τι λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος, πάει να μας μιλήσει για εθνικές επαιτίους όταν καταργούμε τις παρελάσεις με διάφορα επιχειρήματα ή να μας μιλήσει για Βόρειο Ήπειρο, Μακεδονία, όταν όλον το μυαλό είναι στα χαράτσια που έρχονται, στα οικονομικά μέτρα και πολλοί μάλιστα διορωτώνται αν θα επιβιώσει η Ελλάδα. Μα ακριβώς επειδή έχουμε αυτή την κρίση που είναι πολυσχηδής, πολύπλευρη και οικονομική και πνευματική και ηθική, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μιλούμε για τα εθνικά θέματα, διότι έτσι θα πάρουμε και κουράγιο για το μέλλον. Έτσι θα αντλήσουμε δυνάμεις από τους ήρωες και τους μάρτυρες και τους Αγίους που αγωνίστηκαν για να μπορούμε να υπάρχουμε σήμερα ως Ορθόδοξοι Έλληνες και να πάρουμε μηνύματα από το παρελθόν, διότι όπως λέει και ο Θουκυδίδης, η ιστορία είναι κτήμα ΕΣΑΗ. Κάτι σχετικό με αυτόν τον προβληματισμό έλεγε ο Γέρον Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Παλιά, αν ένας ευλαβής ασχολείται με την κατάσταση στον κόσμο, δεν πρέπει να ήταν καλά. Ήταν για κλείσιμο στον πύργο. Ψηλό, οχυρωματικό οικοδόμημα των μονών του Αγίου Όρους, που χρησιμεύε για την απόκρουση των πειρατών. Σήμερα, αντίθετα, αν ένας ευλαβής δεν ενδιαφέρεται και δεν πονάει για την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, τότε είναι για κλείσιμο στον πύργο. Γιατί τότε αυτοί που κυβερνούσαν είχαν Θεό μέσα τους. Ενώ σήμερα πολλοί από αυτούς που κυβερνούν δεν πιστεύουν, λέει ο Γερόν Παΐσιος. Είναι πολλοί τώρα εκείνοι που επιδιώκουν να τα διαλύσουν όλα. Οικογένεια, νεολαία, εκκλησία. Το να ενδιαφέρεται κανείς τώρα και να ανησυχεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έθνος μας είναι ομολογία. Γιατί η πολιτεία τα βάζει με τον Θείο Νόμο. Ψηφίζει νόμους ενάντιος στον νόμο του Θεού. Έτσι λοιπόν και ο φωτισμένος Γέρον Παΐσιος μας δίδασκε και μας έλεγε να ασχολούμεθα και με τα θέματα τα εθνικά και τα ιστορικά, ειδικά δε για το θέμα της Μακεδονίας. Είχε στείλει και επιστολές πολλές στον Υπουργό, τον κύριο Νίκο Μάρτη, ο οποίος αγωνίζεται και σήμερα για το θέμα αυτό και του έλεγε καλά κάνεις και αγωνίζεσαι για το πρόβλημα της Μακεδονίας. Όμως ο Οκτώβριος μας φέρνει στο νου εθνικές επαιτίους, από τις οποίες θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα. Τι μας θυμίζει? Τρεις τουλάχιστον συμβολικές ημερομηνίες θα αναφέρω. 13 Οκτωβρίου 1904 σκοτώνεται στη Στάτιστα της Μακεδονίας, σημερινό χωριό Μελάς του νομού Καστοριάς, ο Παύλος Μελάς. Ένα νεαρό παλικάρι από πλούσια οικογένεια και οι δύο οικογένειές του και του πατέρα του, οι Μελάδες, και της γυναίκας του, οι Δραγούμηδες, θα μπορούσαν να τον είχαν κρατήσει στο Σύνταγμα να υπηρετεί στο Φρουραρχείο, αλλά διάλεξε μόνος του εθελοντικά να πάει τρεις φορές στις λάσπες της Μακεδονίας, της ιδιαίτερης πατρίδας μου, και να βοηθήσει τον εντόπιο ελληνισμό που αγωνιζόταν εναντίον Τούρκων κατακτητών και Βουλγάρων κομιταζίδων. Σκοτώνεται εκεί και αφυπνίζει τους υπόλοιπους, οι οποίοι ως τότε κοιμώντουσαν, όπως γίνεται συνήθως στο τρίγωνο εκεί Κολονακίου Συντάγματος Ομονίας, που τελευταίο αντιλαμβάνεται τα εθνικά ζητήματα. Η άλλη ημερομηνία, Οκτώβριος του 12, Βαλκανικός Πόλεμος, πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος, απελευθέρωση πολλών πόλεων της Μακεδονίας, 26 Οκτωβρίου, ανήμερα του πολιούχου της πόλεως Αγίου Δημητρίου, υπογράφεται η συνθηκολόγηση των Τούρκων και μπαίνει ο ελληνικός στρατός να ελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη, αφού προηγουμένως έχει επιτυχώς νικήσει σε διάφορες μάχες, Σαραντάμπορο, Γιαννιτσά και αλλού, τον Οθωμανικό στρατό. Και 28 Οκτωβρίου, το όχι, ένα από τα πολλά όχι του ελληνισμού, το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό μας έγραψε θετικά στις δέλτους της παγκοσμίου ιστορίας. Και γενικά τα όχι του ελληνισμού μας έχουν κάνει διάσημους. Η ιστορία, η παγκόσμια, έχει καταγράψει τα όχι του ελληνισμού. Από τα όχι έχουμε σήμερα πρόσωπο και μπορούμε και μιλάμε όσο μπορούμε και μιλάμε. Και αυτό το θυμόμαστε στις δύσκολες εποχές που περνούμε. Δεν γίναμε παγκοσμίως γνωστοί για τα ναι, αλλά για τα όχι. Από το Μολόν Λαβέ, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, από το όχι του Ιωάννου Μεταξά και του ελληνικού λαού,
του 40, από τα όχι τα οποία συνεχίστηκαν μέχρι και το όχι των Κυπρίων Ελλήνων στο σχέδιο Ανάν, που και αυτό γλίτωσε την Κύπρο από πολλές περιπέτειες, και ελπίζω τα όχι να συνεχιστούν. Για το σήμερα, αυτές οι επέτειες, τι διδάγματα μπορούν να μας δώσουν? Ο Μακεδονικός Αγώνας και το 12. Πώς προετοιμάστηκαν, από ποια Ελλάδα, από ποιους Έλληνες? Να θυμίσω, είπα και πέρσι μερικά πράγματα, αλλά θα επαναλάβουμε, διότι ίσως να είναι και επίκαιρα, γίνονται καθημερινά και πιο επίκαιρα. Τι προηγήθηκε του Μακεδονικού Αγώνος, που ξεκίνησε τυπικά με το θάνατο του Παύλου Μελά το 1904, αλλά είχε ξεκινήσει για εμάς τους Μακεδόνες ήδη από το 1878, εναντίον της Βουλγαρικής Εξαρχίας και του Πασλαβισμού, και τι προηγήθηκε των Βαλκανικών Πολέμων, που απελευθέρωσαν άλλους τόσους Έλληνες όσους είχε μέχρι τότε η μικρή Ελλάδα. Είχε προηγηθεί μια πτώχευση, 1893. Ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε και αυτός πάλι δάνεια παλαιότερα να ξεπληρώσει, στέλνει τον Θεοτόκη, τον Υπουργό Εσωτερικών και για λίγο και Οικονομικών, στην Βρετανία, και του λένε οι Βρετανοί του Θεοτόκη ότι αν θέλετε να πάρετε προνομιακό δάνειο από μας, θα υποθηκεύσετε τα εθνικά σας θέματα στην βρετανική πολιτική. Δεν θα έχετε εξωτερική πολιτική, κριτικό ζήτημα, μακεδονικό και άλλα, εάν δεν πάρετε την άδεια των Βρετανών. Γυρίζει πίσω ο Υπουργός, το λέει στον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος προτιμά να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό ότι επτοχεύσαμε, παρά να υποθηκεύσει την εθνική μας πολιτική, τα εθνικά θέματα, στην οποιαδήποτε δύναμη. Δεν είναι πρόβλημα η Βρετανία, είναι ο οποιοσδήποτε εκτός Ελλάδος. Και λέει το περίφημο, δυστυχώς επτοχεύσαμε. Και όμως, η μικρή Ελλαδίτσα, η πτωχευμένη του 1993, με μία στρατιωτική αποτυχία του 1897 και με έναν διεθνή οικονομικό έλεγχο του 1898, 6 εκπρόσωποι, δεν ήταν τότε τρόικα, ήταν εξάικα που δεν υπάρχει λέξη, 6 μεγάλες δυνάμεις ευρωπαϊκές είχαν στείλει τους ανθρώπους τους στην Ελλάδα και έλεγχαν κατευθείαν από την πηγή, έπαιρναν όλα τα έσοδα των κρατικών μονοπωλίων. Αλάτι, τσιγαρόχαρτα, τραπουλόχαρτα, πετρέλαιο, σπίρτα και το τελωνείο του Πειραιός. Να και είμαστε στον Πειραιά. Κατευθείαν. Τα έπαιρναν οι ξένοι δανειστές. Αυστηρή επιτήρηση στα οικονομικά. Κι όμως αυτή η Ελλάδα, μικρή, λίγο πιο πάνω από τη Λάρισα, τα σύνορα θυμίζω, πτωχευμένη το 1993, με δανειστές στην τσέπη του ελληνικού λαού να βάζουν το μακρύ τους χέρι, και μια στρατιωτική ήττα, έστω και αν το 97 στρατιωτικά μεν είχαμε την ατυχία, όπως λέμε, τον ατυχή πόλεμο, διπλωματικά δεν ήταν τόσο ατυχής, διότι αυτονομήθηκε η Κρήτη. Για πρώτη φορά έφυγαν οι Οθωμανοί και ανέλαβε Έλληνας πρίγκιπας στην Κρήτη. Και αυτή η Ελλαδίτσα διοργανώνει έναν επιτυχημένο μακεδονικό αγώνα έξω από τα σύνορά της, στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία, και μετά από λίγο ξεκινά την απελευθέρωση της Νοτιού Ηπείρου, Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Αγιεχείου, Κρήτης, και ετοιμάζει την απελευθέρωση και μεγάλου μέρους της Θράκης. Λένε ορισμένοι σήμερα, και το διαβάζω σε εφημερίδες οι οποίες υποστηρίζουν φανατικά την εξάρτηση, να φέρουμε ξένους τεχνοκράτες, να έρθει η Τρόικα να μας κάνει ανθρώπους, γιατί λέει δεν είμαστε καλοί Ευρωπαίοι, ότι δεν μπορούμε ως άνθρωποι, ως Έλληνες, έχουμε ένα κακό λέει DNA, δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Είμαστε απρογραμμάτιστοι. Εγώ λέω το αντίθετο. Μπορούμε κάλλιστα να συντονιστούμε, αρκεί να υπάρχει η ιδέα. Να υπάρχουν αξίες και ιδανικά. Όταν μιλάς συνέχεια για καταναλωτισμό, και όταν το ιδανικό των τελευταίων δεκαετιών είναι τα περισσότερα αυτοκίνητα, τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, τα περισσότερα επώνυμα ρούχα για τα παιδιά μας, γιατί να αγωνιστεί κανείς? Οι Έλληνες στο Μακεδονικό Αγώνα και οι Έλληνες των Βαλκανικών Πολέμων συντονίστηκαν άριστα. Πώς πετύχαμε στο Μακεδονικό Αγώνα? Και συντονίστηκαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που έστειλε νέους μαχητικούς επισκόπους σε όλη τη Μακεδονία. Η Αθήνα, που αφυπνίστηκε από τον Ίωνα Δραγούμη που φώναζε και από το θάνατο του Μελά. Οι εθελοντές αξιωματικοί, οι Εύζονοι, οι υπαξιωματικοί, οι Μανιάτες και οι Κρητικοί που πρωταγωνίστησαν ως εθελοντές στο να στέλνουν και αυτοί οι ανθρώπους που δεν ήταν υποχρεωμένοι στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία. Οι εντόπιοι, είτε σλαβόφωνοι, είτε βλαχόφωνοι, είτε μιλούσαν μόνο ελληνικά, το θαύμα του δίγλωσσου ελληνισμού που έδωσε τόσους μαχητές.
οι γυναίκες, τα παιδιά, οι δασκάλες, που περιγράφει Πενελόπη Δέλτα, στα μυστικά του Βάντου, την κυρία Ελέκτρα. Όλοι αυτοί συντονίστηκαν εξαιρετικά με ένα σχέδιο που συνέταξαν δύο άνθρωποι, ο Ιων Δραγούμης και ο Λάμπρος Κορομιλάς. Τα πάντα συντονίστηκαν. Ο ελληνισμός, παρά την πτώχευσή του, έδειξε ότι μπορούσε να συντονιστεί και πετύχαμε να σώσουμε τη Μακεδονία από τον βουλγαρικό επεκτατισμό και να ετοιμάσουμε την απελευθέρωση του 12. Όσοι έχουν παρακολουθήσει, ειδικά οι στρατιωτικοί εδώ μεταξύ ημών, την οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνους, θα μας πούν πραγματικά ότι ήταν ένας άριστος συντονισμός. Άρα οι Έλληνες μπορούμε να συντονιστούμε. Και λίγοι κάναν τον συντονισμό και λίγοι μετήχαν ουσιαστικά ενεργώς στον Μακεδονικό Αγώνα. Μπορούμε όταν υπάρχει κάποιος ανώτερος στόχος. Το ίδιο έγινε και στους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13. Απελευθερώσαμε εκατομμύρια Ελλήνων αδερφών, μείναν κι άλλα εκατομμύρια που δεν ελευθερώθηκαν, διότι υπήρχε το ιδανικό. Υπήρχε μια ιδέα. Τότε ήταν η μεγάλη ιδέα. Κάποιοι την κατηγορούν, στα σχολικά βιβλία προσπαθούν να τη χλεβάσουν. Ναι, αλλά αυτή μας έκανε κράτος. Αυτή μας ανόρθωσε. Ήταν μια ιδέα όραμα. Ήταν ένας στόχος που σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει. Θα μου πείτε σήμερα θα πρέπει να έχουμε εδαφική μεγάλη ιδέα. Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Ας είναι πολιτιστική, ας είναι μορφωτική, ας είναι εκπαιδευτική, ειρηνική. Αλλά να υπάρχουν αξίες και ιδανικά. Και την προετοιμασία αυτή του αγώνους και του Μακεδονικού και του 12-13 την έκανε αυτή η φτωχή τότε Ελλάδα, η μικρή, διότι πρώτον πίστευε στον Θεό, έτσι μεγάλωναν τα παιδιά, έτσι ήταν τα σχολικά βιβλία και πίστευε στη συνέχεια του ελληνισμού, στη διαχρονική συνέχεια που κατέδειξαν και οι μεγάλοι ιστορικοί τότε, ο Παπαρηγόπουλος, ο Ζαμπέλιος, αλλά και οι λογοτέχνες που έφεραν αυτή τη συνέχεια πιο κοντά στο λαό. Ο Παλαμάς με τα επικά ποιηματά του, η Φλογέρα του Βασιλιά για τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, η Πινελόπη Δέλτα, ο Παπαδιαμάντης. Η εποχή εκείνη είχε μεγάλους διανοητές που σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε, να είμαστε ειλικρινείς, οι οποίοι στήριξαν την πίστη στο Θεό και την πίστη στη συνέχεια του ελληνισμού. Και έτσι βλέπουμε το πνευματικό υπόβαθρο του Μελά, γιατί θα διερωτηθεί κανείς ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που ελευθέρωσαν, που βοήθησαν να ελευθερωθεί η Μακεδονία και την έσωσαν και από Τούρκους και από Βουλγάρους. Ένα παιδί, όπως σας είπα, από πλούσιες οικογένειες καταγόμενο, που θα μπορούσε κάλλιστα, ο νέος αυτός αθυπολοχαγός του πυροβολικού, θα μπορούσε κάλλιστα να παραμείνει στην Αθήνα ή έστω στη φρουρά της Λαρίσης ή κάπου πιο κοντά. Κι όμως, διαβάζουμε τις επιστολές του προς την γυναίκα του, την Ναταλία Δραγούμη Μελά, την αδερφή του Ιούνιος Δραγούμη, και λέει μεταξύ άλλων, προσέξτε, 3 μήνες πριν από τον ηρωικό θάνατό του, 28 Αυγούστου 1904. Από το Μακροβούνι των Ρεβενών κοιμάται μαζί με τους συντρόφους του και εθελοντές που έχει φέρει μαζί του και εντοπίους Μακεδόνες, κοιμάται στη λάσπη που φέρνουν πίτες και αυγά, από ό,τι μας διηγείται η γυναίκα του στο βιβλίο που έχει γράψει, η χωριανή, και γράφει ο Παύλος. Ακούσαμε τον Εσπερινό πρώτα, τε κατόπιν μας μετέλευε ο γέρον χωρικός ιερεύς της Μονής. Ουδέποτε με τόση κατάνοιξη μετέλαβα. Ο νους μου διαρκώς εστρέφεται προς εκείνον, ο οποίος χάριν ημών και της θείας θρησκείας του υπέστη το μαρτύριον. Το μέγεθος της θυσίας του, μετά κεφαλαίο για τον Χριστό, το μέγεθος της αποστολής του με έκανε να αισθάνομαι πόσο μικρή και πόσο μακράν αυτού ευρισκόμεθα, αλλά και συγχρόνως με νεθάριναν. Πάντοτε τον ελάτρευσα για τη θρησκεία του και τον εθαύμασα για τη θυσία του. Ελπίζω να μας βοηθήσει. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος, έτοιμος για να κάνω τα πάντα. Με αυτή την πίστη στον Χριστό έκαμε τα πάντα, ο Παύλος Μελάς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πίστευαν πολύ σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί που ετοίμασαν τον Μακεδονικό Αγώνα και το 12-13, αλλά πίστευαν και στην συνέχεια, όπως είπα, του ελληνισμού. Τα ίδια πιστεύω βοήθησαν και την Ελλάδα να ξεπεράσει τον μεγάλο κλονισμό της μικρασιατικής καταστροφής, την ομαλή όσο γίνεται παρά τα οικονομικά προβλήματα ενσωμάτωση των αδελφών μας μικρασιατών και ποντίων, και να φτάσουμε και στο θαύμα του 40, το οποίο θα τιμήσουμε σε λίγες ημέρες. Είναι γνωστό ότι ο Έλληνας αγωνίστηκε και πάλι έχοντας
ένα πνευματικό υπόβαθρο. Αγωνίστηκε για να ξεπλύνει την προσβολή που έγινε στην Παναγία. Το παραδέχεται και ο Ιταλός πρέσβης που επέδωσε το επέσχυντο τελεσίγραφο στον Ιωάννη Μεταξά, ο Εμμανουέλε Γκράτσι, στο βιβλίο που έραψε για την περίοδο εκείνη, ότι η προσβολή που κάναμε στην Τίνο την ημέρα του 15 Αυγούστου τόνωσε το φρόνημα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό αγωνίστηκαν οι Έλληνες. Μια δίγηση την οποία ίσως δεν έχετε ακούσει είναι η δίγηση που κάνει ένας υπαξιωματικός χωροφυλακής σχετικά με το πρωί εκείνο που τα ξημερώματα που ο Ιταλός πρεσβευτής πήγε στο σπίτι του Ιωάννου Μεταξά στην Κηφισιά. Είναι ο Δημήτριος Τραυλός. Έγραψε το βιβλίο του το 1971 και θυμάται τι έζησε ως σκοπός, ως επικεφαλής της φρουράς του κυβερνήτου. 28 Οκτωβρίου του 40, ώρα 2:45 νυχτερινή, με ξυπνούν. Ο υπαξιωματικός υπηρεσίας μου αναφέρει ότι ήρθε ο Γάλλος, έτσι νόμιζε, πρεσβευτής και ζητεί να δει τον κύριο πρόεδρο, τον Μεταξά. Χτυπάμε το κουδούνι, αλλά δεν ακούει κανείς από μέσα. Σηκώνουμε αμέσως δια του μυστικού τηλεφώνου, καλώ τον αείμνηστο πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά και του αναφέρω. Κύριε πρόεδρε, εδώ ο νομοτάρχης Τραυλός. Έχει έρθει ο πρεσβευτής της Γαλλίας και θέλει να σας δει. Και μου απαντά, τέτοια ώρα μωρέ Τραυλέ, καλά, θα σηκωθώ. Αμέσως κι εγώ εξέρχομαι του οικείματος της φρουράς και βρίσκομαι έξω από της οικίας του Προέδρου, όπου είχε σταματήσει το αυτοκίνητο του Ιταλού πρεσβευτού και όχι του Γάλλου, όπως αν ακριβώς μου είχε αναφέρει ο χωροφύλακας. Τούτο διότι λόγω του σκότους ενόμισαν τη σημαία του αυτοκινήτου ως γαλλική. Εν τω μεταξύ ήνοιξε η θύρα της προς την κουζίναν εισόδου, όπου ενεφανίστηκε με την νυχτικιά του ο Πρόεδρος. Επικολούθησε η είσοδος του Ιταλού πρεσβευτού Γκράτσι. Όπισθεν του, ακολούθησα και εγώ, λέει ο Τραυλός. Μετά τον τυπικό χαιρετισμό, οι δύο άνδρες εισήλθαν εις ιδιαίτερων δωμάτιων, εγώ δε παρέμεινα εις τον διάδρομον. Είναι ο μόνος αυτίκος μάρτης. Η συζήτηση μεταξύ των διήρκεσε επί 5 λεπτά περίπου, καθήν ήχουον την έντονον φωνήν του αειμνήστου πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά. Άμα τη εξόδο του Ιταλού πρεσβευτού, τον οποίο σημειωτέων δεν συνόδευσε μέχρι τη θύρα, εξήλθεν στον διάδρομο ο πρόεδρος και με πλήρη ηρεμία, ως να μην συνέβαινε τίποτα το σπουδαίο, μου λέγει: Δημήτρη, παιδί μου, έχουμε πόλεμο. Και εγώ τον ερωτώ: Και τι θα κάνουμε, κύριε πρόεδρε? Μου απαντά: Θα πολεμήσουμε και η Παναγιά μαζί μας. Σε παρακαλώ, τηλεφώνησα αμέσως στους τάδε, τάδε, τάδε για να ξεκινήσουμε για το Υπουργείο. Από την κεφαλή μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα υπήρχε η πίστη ότι η Παναγία προσευλήθη και για αυτήν αγωνιζόμαστε. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Η εκλεκτή καθηγήτρια και λογιοτάτη κυρία Μερόπη Σπυροπούλου έχει παρουσιάσει εδώ, από ό,τι θυμάμαι, το βιβλίο της με πάρα πολλές μαρτυρίες που έχει συλλέξει για την πίστη των αγωνιστών του 1940. Όμως, από το παρελθόν ας έρθουμε λίγο στα παρόντα, διότι από τον τίτλο του θέματος έχω υποσχεθεί να μιλήσω και για την επικαιρότητα των δύο αυτών εθνικών θεμάτων. Το μεν βορειοϋπηρετικό, επειδή θυμόμαστε τα βουνά της Βορειοϋπήρου, όπου εγγράφει η εποπία, ξέρετε, για να είμαι ειλικρινής, με ενοχλεί αυτό που ακούω, το έπος των αλβανικών βουνών, των βορειοϋπηρετικών βουνών. Έλληνες απελευθέρωσαν. Όταν μπήκαν στην Κοριτσά, οι στρατιώτες μας ελληνικές σημαίες τους υποδέχθηκαν. Και αυτά έχουν άμεση σχέση και με τα σημερινά, όπως θα δούμε. Και το μακεδονικό έχει άμεση σχέση με τις επαιτίους του μακεδονικού αγώνος και των Βαλκανικών πολέμων. Τα έχουμε ακούσει και στο σχολείο, δεν ξέρω σήμερα πόσοι τα λένε και πόσα βιβλία τα γράφουν, ότι η Βόρειος Ήπειρος ελευθερώθηκε 4 φορές. 3 φορές από τον ελληνικό στρατό και μία φορά μόνη της. Το 12 ως ενία Ήπειρος τουρκοκρατούμενη τότε από τον ελληνικό στρατό. Μάλιστα, ο Γάλλος δημοσιογράφος Ρενέ Πιό, που ακολουθούσε τον ελληνικό στρατό, καταγράφει κρυφό σχολείο που βρήκε στο Αργυρόκαστρο. Μία από τις πολλές μαρτυρίες που έχουμε, τις οποίες αρνούνται οι εθνοαποδομητές. Το 14 μόνοι τους, με αυτονομιακό αγώνα που κάνουν οι βορειοϋπηρώτες χωρίς την επίσημη σύμπραξη των Αθηνών. Το 1915, στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πάλι για λίγο από τον ελληνικό στρατό, και το 40 με το έπος των βορειοϋπηρετικών βουνών. Εκείνοι οι τάφοι των στρατιωτών μας, και μακάρι όλοι να ταφούν, διότι τώρα τελευταία γίνονται προσπάθειες να καμφθεί η Αλβανία, η οποία δεν θέλει να φαίνονται πόσοι Έλληνες αγωνίστηκαν εκεί, δεν θέλει να φαίνονται οι σταυροί και τα ονόματα. Φοβάται ότι έτσι θα διεκδικήσουμε ίσως εδάφη. Από τη Βόρεια Ήπειρο, αυτό που αξίζει να θυμόμαστε
είναι το σκοτάδι δεκαετιών της αθείας. Το μόνο κομμουνιστικό καθεστώς που αποφάσισε να καταργήσει κάθε μορφή πίστεως και θρησκείας. Ούτε οι μουσουλμάνοι είχαν τζαμιά, για να τα λέμε όλα σωστά. Από το 67 μέχρι το 90, τα καθεστώτα του Χότζα και του Αλία απηγόρευσαν κάθε μορφή πίστης. Εξετέλεσαν ορθοδόξους ιερείς και τους ναούς τους έκαναν στάβλους και γυμναστήρια. Πώς κρατήθηκε ο ελληνισμός, πώς κρατήθηκε η πίστη? Από τις γιαγιάδες. Όπως και στη Ρωσία. Ο Γκορμπατσόφ ομολόγησε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης ότι ναι, πιστεύω, διότι με βάφτισε η γιαγιά μου. Ξέρετε, οι ηλικίες των γονέων σε αυτά τα καθεστώτα έχουν φόβο ιδιαίτερο, διότι εργάζονται. Οι άνθρωποι 30 με 50 περίπου ετών που όταν έχουν αποκτήσει παιδί το αφήνουν στη γιαγιά και πάνε να δουλέψουν, εξαρτώνται από το κόμμα. Το κομμουνιστικό, το οποιοδήποτε κόμμα κυβερνά, το μόνο. Έτσι λοιπόν και στην Αλβανία την εποχή εκείνη, του σκοταδιού, της αθείας, του κυνηγητού, των φυλακών, των ηλεκτροφόρων σηματοπλεγμάτων, ο Πύρος Δήμας, τουλάχιστον μας διηγείται και πολλοί άλλοι, ότι η γιαγιά μου, λέει, με έμαθε να κάνω το σταυρό μου, διότι οι γονείς έπρεπε να δουλέψουν, φοβόντουσαν τη θέση τους. Και σήμερα διαρωτώ με, όπως λέει και η φίλη μας η Γαλάτια Σουρέλη, μήπως καταργήσαμε τις γιαγιάδες, όχι όλες, ξέρω ότι κάποιες γιαγιάδες ασχολούνται πολύ με τα εγγόνια τους, αλλά γενικότερα μήπως, λέει η Γαλάτια, βάλαμε την τηλεόραση στη θέση της γιαγιάς ή κάποια αλλοδαπή νταντά. Σίγουρα οι εποχές αλλάζουν. Θα μου πείτε, δεν μπορεί με συνταγές του 50 ή του 1821 να τα λύσουμε όλα. Αλλά όταν έχουμε κάποιες αξίες, κάποια ιδανικά που μας κράτησαν σε πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί να μην πάρουμε το μήνυμα ότι αυτά θα μπορέσουν και τώρα να μας κρατήσουν? Σήμερα στην Βόρεια Ήπειρο, που ανήκει στο γειτονικό κράτος της Αλβανίας, υπάρχει σοβαρό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν το έχουμε θέσει όπως θα έπρεπε. Η ελληνική αδράνεια, και μένω σε αυτή τη λέξη, έχει αποθρασύνει το αλβανικό καθεστώς της κυβερνήσης ασχέτως κομμάτων και μας θέτουν θέματα τσάμιδων. Προσφάτως, όπως με πληροφόρησε εκλεκτός φίλος, στην διάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, ενεφανίστη εκπρόσωπος των τσάμιδων, οι οποίοι διεκδικούν και περιουσίες και εδάφη, είναι οι εγκληματίες πολέμου μουσουλμάνης Θεσπρωτείας, που συνεργάστηκαν το 1941-1944 με τους Γερμανοϊταλούς, έσφαξαν τον πληθυσμό της Παραμυθιάς και άλλων πόλεων και οι οποίοι έφυγαν για να μην δικαστούν από το Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων. Το Δικαστήριο Δοσιλόγων δίμευσε τις περιουσίες του και οι απόγονοί του σήμερα, στηριζόμενοι από όλα τα αλβανικά κόμματα, τα δύο μεγάλα τουλάχιστον, διεκδικούν και περιουσίες και εδάφη. Γιατί? Γιατί δεν μιλούμε εμείς για την υπαρκτή μειονότητα που είναι οι Βορειοπυρώτες. Τις ημέρες που διανύουμε, αυτές τις μέρες που μιλούμε, γίνεται στην Αλβανία απογραφή. Είναι όρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για να πάρει λεφτά η Αλβανία ή για να μπει κάποια στιγμή, αν και όταν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να διοργανώσει μια απογραφή. Προσέξτε, ο Επίτροπος της Ευρώπης, ο κύριος Φιούλε, για τα θέματα αυτά, έστειλε έγγραφο, το έχουμε, το έχω δημοσιεύσει, είναι γνωστό, που τους είπε: θα βάλετε και προαιρετικά το ερώτημα του θρησκεύματος. Στο επίσημο έντυπο της απογραφής, η Ευρώπη ζήτησε από την Αλβανία να υπάρχει προαιρετικά το θρήσκευμα. Το λέω αυτό διότι όταν ο Μακαριστός Χριστόδουλος ζητούσε υποχρεωτικά προαιρετικά το θρήσκευμα, εδώ άλλα έλεγαν οι ανεξάρτητες αρχές. Βλέπετε, η ίδια η Ευρώπη δέχεται την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος και ισχύει σήμερα. Γίνεται αυτό. Στην Αλβανία η απογραφή έτσι γίνεται. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα. Αλλά οι Αλβανοί, το κράτος, κάνει μια ύπουλη τεχνική. Στο περιθρησκεύματος είναι προαιρετικό, εάν το θυμηθεί ο ερωτώμενος, θα πει Ορθόδοξος, Μουσουλμάνος. Εάν δεν το θυμηθεί, μπορεί και να μην τον ρωτήσουν. Το άλλο όμως που υποχρεωτικά πρέπει να δηλωθεί είναι η εθνικότητα. Τι βάλαν λοιπόν στο κουτάκι? Εθνικοπολιτισμική ομάδα. Εκεί πρέπει να ρωτηθεί. Είναι υποχρεωτικό να ρωτήσει ο απογραφεύς. Όμως, επειδή φοβούνται ότι θα δηλώσουν Έλληνες 200.000 ή και περισσότεροι, πολλοί, και όχι μόνο οι 60.000 που η Αλβανία αναγνωρίζει, πέρασαν και ένα νόμο που λέει
Όποιος δηλώσει Έλληνας στην απογραφή, αλλά τον έχουμε στα χαρτιά μας επισήμως ως Αλβανό, θα πληρώνει πρόστιμο. Δηλαδή και πάλι αναγκάζουν τον Ελληνισμό να μείνει στις 60.000 που το κομμουνιστικό καθεστώς αναγνώρισε. Διότι ο Χότζα και ο Αλία αναγνώριζαν 90 χωριά ως ελληνικά. Ούτε το Αργυρόκαστρο ως πόλη δεν το δέχονται ότι έχει Ελληνισμό, ούτε τη Χιμάρα που είναι οι περισσότεροι Έλληνες, μονίμως Έλληνα δήμαρχο εκλέγει, ούτε την Κοριτσά όπου είναι οι φίλοι μας οι βλαχόφωνοι Έλληνες, οι οποίοι ανεπισήμως έμαθα 32.000 στην περιοχή Κοριτσάς δήλωσαν Έλληνες, αλλά την ίδια μέρα που το δήλωσαν αυτό, το ελληνικό κράτος αποσύρει τον Έλληνα πρόξενο. Δεν σχολιάζω τίποτε. Ο Έλληνας πρόξενος που αγωνίστηκε ο κύριος Καμαρινός οικονόμου για να μιλήσουν οι Έλληνες της Κοριτσάς, που ως τώρα δεν τους είχε επισήμως η Αλβανία καταγεγραμμένους ως Έλληνες, τώρα που είναι η ευκαιρία να μιλήσουν, αποσύρεται ο πρόξενος. Τα σχόλια δικά σας. Τι κάνουν άλλοι? Ο κύριος Γκρουεύσκη των Σκοπίων για 7 χωριά μόνο στην περιοχή Πρεσπών που θεωρούνται σλάβο-μακεδονικά, αρνούμε τον όρο, Σκοπιανά δηλαδή, για 7 χωριά που έχει μειονότητα το κράτος των Σκοπίων στις Πρέσπες εντός Αλβανίας, πήγε ο ίδιος να τους μιλήσει και να τους αφυπνήσει. Δηλώστε ότι είστε Μακεδόνες, δηλαδή Σκοπιανοί. Δέστε πώς κινούνται για τα... Προσέξτε, δεν μιλούμε εδαφικά. Ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό λένε όλοι. Ανθρώπινα δικαιώματα. Καταγραφή εθνικότητας και θρησκείας. Δεν θα είναι γνήσια η απογραφή. Η Ομόνοια, το Σωματείο των Βορειοπυρωτών, δήλωσε ότι απέχουμε. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να βγει, θα είναι λανθασμένο. Γιατί? Διότι δεν πιέσαμε επισήμως. Η Αθήνα δεν ήταν εκεί μπροστά, παρούσα, να πει: θέλεις έστω και ένα ευρώ, αγαπητέ Πρωθυπουργέ της Αλβανίας, φίλε, γείτονα. Από την Ευρώπη, ναι. Αντικειμενική απογραφή με παρατηρητές Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων και Έλληνες, δεν έγινε. Και πάμε στο μακεδονικό. Ένα από τα όχι του ελληνισμού που δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει είναι τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια, τα τρία. Του 92 και του 94. Δύο στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Αθήνα. Και τα πολλά μικρότερα στη Μελβούρνη, στη Λευκοσία, στην Στουτγάρδη, στη Νέα Υόρκη. Είμαι αυτίκος και αυτόπης μάρτης του εξής περιστατικού. Το γράφω κατά καιρούς, αλλά συνεχίζουν ορισμένοι να το αρνούνται. Το 1995-96 είχε έρθει στην Αθήνα ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας και υπεύθυνος της Ευρώπης για τα Βαλκάνια, ο κύριος David Owen. Μίλησε σε συνέδριο του Economist. Ήμουν παρόν γιατί τότε έγραφα στο περιοδικό Οικονομικός Ταχυδρόμος και έπρεπε να γράψω ένα σχετικό άρθρο. Τον ρωτώ. Ως Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ανάστασης για τα Βαλκάνια, πέραν του Βοσνιακού, διότι αυτό ήταν το πρόβλημα, η σφαγή στη Βοσνία των τριών εθνοτήτων, ασχοληθήκατε με το ζήτημα της Μακεδονίας? Και μου απαντά, ενώπιον 500 ανθρώπων, στα αγγλικά. Στην αρχή, όταν ετέθη το ζήτημα, δεν είχα ενημερωθεί κατάλληλα από κάποιον αρμόδιο πόσο σημαντικό είναι για τους Έλληνες το Μακεδονικό. Όταν όμως είδαμε, εγώ και το επιτελείο μου, λέει ο Owen, 1 εκατομμύριο ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και άλλο 1 εκατομμύριο στην Αθήνα να διαδηλώνουν για το όνομα της Μακεδονίας, τότε κατάλαβα ότι ένας εταίρος μας μέλος της Ευρωπαϊκής Ανώσεως έχει σοβαρό πρόβλημα. Άρα πρέπει να ασχοληθούμε. Ο λαός που κατέβηκε στους δρόμους ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί. Και την επίσημη μαρτυρία την έχω καταγράψει με ημερομηνία και με όνομα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο γύρω στο 1995. Ο ελληνισμός έχει τους τρόπους να λέει τα όχι και έτσι σταματήσαμε τον οποιονδήποτε, δεν λέω ποιος θα ήταν, τον οποιοδήποτε που θα ήθελε να παραχωρήσει εκ μέρους της Ελλάδας το όνομα στο κράτος αυτό. Θα μου πείτε, μα 10, 20, 30, 40 κράτη έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Εγώ σας ρωτώ κάτι πολύ απλό. Όλοι μας, όλοι σας κάποιο χωράφι έχετε ή είχατε, όλοι από κάποιο χωριό καταγόμαστε, ένα οικόπεδο. Εάν μπω εγώ και καταπατήσω το 1/3 του οικοπέδου σας και βάλω τα πρόβατά μου, ποιανού την υπογραφή θέλετε οπωσδήποτε για να νομιμοποιηθείτε? Τη δική μου που είμαι νόμιμος ιδιοκτήτης ή του γείτονα απέναντι, μετά από χιλιόμετρα του παραδίπλα χωριού? Τη δική μου. Που οι Σκοπιανοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μόνο η ελληνική υπογραφή θα την νομιμοποιήσει. Τα υπόλοιπα δεν τους τόσο ενδιαφέρουν, δεν τους έχουν λύσει το πρόβλημα, γι' αυτό και το πρόβλημα υπάρχει. Θα μου πείτε η Αμερική,
Ναι, η Αμερική έκανε μια συμφωνία, την έγραψαν πριν από 2 εβδομάδες στο περιοδικό Επίκαιρα, την αποκάλυψε, να στείλουν στο Αφγανιστάν οι Σκοπιανοί 100 στρατιώτες και να ψηφίσουν να μην ενάγονται οι Αμερικανοί στρατιώτες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου. Αυτά τα δύο ανέλαβαν τα Σκόπια να κάνουν και τους έδωσαν το όνομα. Δεν πολύ καίγονται. Ο Κίσιντζερ, αντιπαθής στο θέμα της Κύπρου, αλλά καλός ιστορικός, είναι διδάκτορ ιστορίας στο Πανεπιστήμιο. Όταν ήταν νεότερος, ο Χένρι Κίσιντζερ, ο γνωστός πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, το έχει πει. Επειδή ξέρω, λέει, η ιστορία, σας λέω ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο στο θέμα της Μακεδονίας. Αλλά δεν έχουν αξιοποιήσει την ιστορία τους. Μακάρι να το καταλάβουμε. Και η άποψή μου για τα 3 ονόματα τα οποία έρχονται στο προσκήνιο. Μας λένε να δεχθούμε Μακεδονία του Βαρδάρη, η Άνω Μακεδονία ή η Βόρεια Μακεδονία. Απαντώ ως Μακεδόν και ως ένας απλός Έλληνας που προβληματίζεται. Μακεδονία του Βαρδάρη. Αυτό επί δεκαετίες ήταν το όνομα που έδινε ο Τίτος στην περιοχή εκείνη. Ήταν το σχέδιο του Τίτο. Κατασκεύασε μακεδονικό έθνος εκ του μειόντος και είπε η Μακεδονία του Βαρδάρη με τα Σκόπια με στόχο να ελευθερώσει τη Μακεδονία του Αιγαίου. Δηλαδή, εμένα και άλλους, εδώ βλέπω και άλλους Μακεδόνες, στη Θεσσαλονίκη μας, την Νάουσα κλπ. Και τη Μακεδονία του Πυρήν που ανήκει στη Βουλγαρία. Δηλαδή, η προπαγάνδα του Τίτου αυτή ήταν: η Μακεδονία του Βαρδάρη με τα Σκόπια. Για να φτιάξει τη Μεγάλη Μακεδονία που διδάσκουν ακόμη στα σχολεία τους. Θα νομιμοποιήσω τον Τίτο μετά θάνατον. Αυτό ήθελε. Δεύτερον, το Άνω Μακεδονία. Έχουμε εδώ και εκλεκτούς αρχαιολόγους, βλέπω. Και θα θυμηθώ ότι στην αρχαιότητα η Άνω Μακεδονία, ξέρετε ποια ήταν. Η σημερινή Δυτική Μακεδονία. Στην Αιανή που γίνονται οι ανασκαφές, η κυρία Καραμίτρου εκεί, η αρχαιολόγος που κάνει επικεφαλής, έχει βρει την έδρα του βασιλείου της Άνω Μακεδονίας. Αυτή είναι η αρχαιολογική και ιστορική αλήθεια. Η νομή Κοζάνης, Ραβενών, Φλωρίνης, αρχαία λυγιστής, ορεστής, η Ελίμια, ο νομός Κοζάνης, σημερινή, η αρχαία Ελίμια, από όπου και η μεγάλη φάλαγγα του Αλεξάνδρου, η Ελιμιώτης Φάλαγξ, η πιο γενναία παρουσιάζει και στην ταινία την πρόσφατη που είδαμε με επιμέλεια του μεγάλου καθηγητού του Ρόμπιν Λέιν Φόξ, που ξέρει την αλήθεια για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και το Βόρεια. Δηλαδή, αν εκείνοι είναι οι Βόρειο Μακεδόνες, εγώ τι θα είμαι, Νότιο Μακεδόνας, τι θα βγαίνω και θα λέω, ότι τι είμαι. Κάτι σαν Νότιο Μακεδόνας, λίγο Βόρειο Θεσσαλός. Και προσέξτε, εκείνοι πλέον θα είναι το κράτος. Θα είναι κράτος που θα ακούγονται ως Μακεδονία, έστω Άνω Βόρεια. Εμείς τι θα είμαστε. Θα είμαστε μια επαρχία που ήδη μόνοι μας καταργήσαμε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και ήδη ο κύριος Νίμιτς μας έχει πει, ξέρετε, κι εσείς οι Έλληνες μην το πολύ χρησιμοποιείτε. Δηλαδή, αν βάλουμε την υπογραφή μας, θα μας πούν όχι Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όχι Αεροδρόμιο Μακεδονία, προκαλείτε. Και μια τελευταία σκέψη. Οι κάπως παλαιότεροι θα θυμάστε από τους χάρτες που είχαμε στο σχολείο ένα κράτος που αναφέρεται και ως Υπεριορδανία. Transjordan. Σήμερα λέγεται Ιορδανία. Το εξής απλό έγινε. Οι Βρετανοί, όταν αποφάσισαν να μην είναι οι κακοί απικιοκράτες, αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να είναι οι φιλελεύθεροι που δημιουργούν κράτη στη Μέση Ανατολή, δημιούργησαν και ένα κράτος που το ονόμασαν Transjordan. Δηλαδή πέραν του ποταμού Ιορδάνη. Υπέρ Ιορδανία. Μετά από ένα χρόνο, συνήρθε η Βουλή των Ιορδανών, του Χασεμητικού Βασιλείου, όπως λέγεται, της Ιορδανίας, και είπαν, εμάς μας ενδιαφέρει ο ισχυρός όρος, ο ποταμός Ιορδάνης, που είναι για όλες τις θρησκείες σημαντικός. Το τρανς τι να το κάνουμε. Κατήργησαν το υπέρ Ιορδανία και έμεινε το Ιορδανία. Και διερωτώ με, εάν σήμερα βάλουμε την υπογραφή μας, για όποιο όνομα, Βόρεια, Νότια, Άνω, Μακεδονία του Βαρδάρη, βάλουμε την υπογραφή μας. Και μπουν στην Ευρώπη, μπουν στο ΝΑΤΟ, οπουδήποτε, ενταχθούν, τελείωσε. Εμείς μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, λέει, δεν αναγνωρίζετε κανένα λάθος. Και σε ένα χρόνο η Βουλή αποφασίσει των Σκοπίων, καταργούμε το Άνω ή το Βόρεια. Ποιος θα επέμβει να τους τιμωρήσει, ο στρατός του ΟΗΕ που επενεύει στην Κύπρο να διώξει τον Ατήλα, να είμαστε σοβαροί. Ή οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Όχι βέβαια, θα την έχουμε πατήσει. Γι' αυτό λοιπόν λέω, εμείς εμένουμε. Δεν παραχωρούμε το όνομα και τον πολιτισμό της Μακεδονίας με την υπογραφή μας. Τι κάνουν οι άλλοι, θα το δούμε. Και έτσι για να θυμηθώ τον Γέροντα Παΐσιο, ο οποίος μας έδωσε και το έναυσμα της αρχικής συζητήσεως, είπε το εξής για όσους το δέχονται.
υπάρχει και στα βιβλία που αναφέρονται στον βίο του. Έλεγε στον Νίκο το Μάρτι, να γράφεις για τη Μακεδονία, αλλά να σας πω και κάτι, λέει, μην πολύ άγχεστε για αυτό το ζήτημα. Να αγωνίζεστε, αλλά το κράτος αυτό δεν είναι χτισμένο από τούβλα, αλλά από χαλβάδες φαρσάλων σε σχήμα τούβλου. Είναι ιδαρές, είναι χαλαρά χτισμένο και θα διαλυθεί συντόμως. Εκοιμήθη το 1994. Μετά από την κοίμηση του Γέροντος Παϊσίου μερικά χρόνια, οι Αλβανοί πήραν τα όπλα και ετοιμάζονται να διαλύσουν το κράτος αυτό μεταξύ Αλβανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας και οτιδήποτε άλλο. Κλείνοντας, μία μόνο παρατήρηση για τις μαθητικές παρελάσεις. Με την δικαιολογία, λέει, καταλήψεων κάποιων σχολείων, θέλουν να τις καταργήσουν, αλλά υπάρχει και το παλαιότερο επιχείρημα. Επί χρόνια ακούω το επιχείρημα, μόνο στην Ελλάδα, λέει, γίνονται μαθητικές παρελάσεις. Είναι κατάλοιπο ολοκληρωτικών καθεστώτων, διότι τις επενόησε ο Ιωάννης Μεταξάς. Ήταν καθεστώς δικτατορικό, άρα πρέπει να καταργηθούν. Λοιπόν, θα σας πω ότι οι μαθητικές παρελάσεις υπήρχαν στον Ελληνισμό πολύ πριν από τον Ιωάννη Μεταξά. Εάν αυτό είναι το πρόβλημα. Ανοίξτε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου, Θράκη. Όταν είχαμε το 19 την Αδριανούπολη για ένα διάστημα υπό έλεγχο, μαθητική παρέλαση, φωτογραφία, σχολεία που κάνουν παρέλαση μαθητική. Το 19, 836 που ήρθε ο Μεταξάς, διαβάστε το βιβλίο του Σολομονίδη για τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης. Στα γήπεδα του Πανιωνίου και του Απόλλωνος, όσο ήταν Μητροπολίτης ο Άγιος και Αθνιερομάρτης, παρήλαβαν τα σχολεία, φωτογραφίες, να το αποδίδουν τιμές τα σχολεία με τις σημαίες τους. Διαβάστε τις αθηναϊκές εφημερίδες του 1921, το εμπρός όποιος ήταν τότε, τα 100 χρόνια από τον αγώνα του 1921. Λεπτομερής και αναλυτική παράθεση των σχολείων που έκαναν παρέλαση. Από εκεί ξεκίνησαν, εκεί στεφάνωσαν, εκεί παρήλασαν. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Υπήρχαν οι παρελάσεις μαθητικές. Αλλά θα μου πείτε γιατί. Δεν με νοιάζει αν υπάρχουν στην Αγγλία ή αν δεν υπάρχουν στην Ισπανία. Εδώ έχουμε μία νεολαία που πρέπει να την τιμήσουμε. Η νεολαία τιμά τον εαυτό της όταν παρελάβει. Διότι τιμά ποιους? Τους αγώνες των νέων για τον ελληνισμό. Εγώ έτσι το βλέπω. Και έτσι θα έπρεπε να το δίνουμε στα παιδιά μας. Ότι η παρέλαση και των νέων των μαθητών θυμίζει την τιμή που αποδίδουμε σε μαθητές και φοιτητές που αγωνίστηκαν. Και έτσι να δώσω κάποια παραδείγματα. Τιμούμε τον Ιερό Λόχο στο Δραγατσάνι, Ιούνιος 1821. Φοιτητές ήταν. Τιμούμε τα παιδιά του Μακεδονικού Αγώνος. Πινελόπη Δέλτα, δύο παιδιά αναφέρει. Τον Αποστόλη, υπαρκτός, τον έχουν βρει τη φωτογραφία του στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος, και τον Γιωβάνο που εκφράζει τον δίγλωσσο ελληνισμό. Ασλαβόφωνα παιδάκια που είχαν ελληνική συνείδηση. Τιμούμε, να θυμηθούμε και την αντίσταση που θα τιμήσουμε τις ημέρες αυτές, τη 17χρονη Παναγιώτα Σταθοπούλου, μια μαθήτρια που την εκτέλεσαν οι Γερμανοί εμψυχρό στον δρόμο της Αθήνας τον Ιούλιο του 1943, γιατί διαδήλωνε με μια ελληνική σημαία. Τιμούμε τους μαθητές της Κύπρου. Ποιοι έκαναν τον αγώνα του 1955-1959? Ο Πετράκης Γιάλουρος. Υπάρχει στην Άνω Κυψέλη ένας δρόμος, οδός Πέτρου Γιαλούρου. Έχω ένα φίλο που μένει εκεί, δεν ήξερε ποιος είναι. Ήταν σημειοφόρος του Λυκείου Αμοχώστου και επειδή παρέλαβε με την ελληνική σημαία, παπ, έφαγε μια σφαίρα από Βρετανό αλεξιπτωτιστή, εμψυχρό μόνο και μόνο γιατί τολμούσε να παρελάσει με την ελληνική σημαία. Αυτούς και πολλούς άλλους τιμούν τα παιδιά μας. Τη συμμετοχή και των εφήβων και των κορασίδων της νεολαίας μας στους πανεθνικούς αγώνες όταν παρελάβουν. Κρίση λοιπόν. Τα μηνύματα μας προβληματίζουν. Τουλάχιστον ας θυμηθούμε ότι η πτωχευμένη Ελλάδα οργάνωσε επιτυχώς μακεδονικό αγώνα με πίστη στο Θεό και στην ιστορία. Οργάνωσε βαλκανικούς πολέμους με επιτυχία και απελευθέρωσε ελληνικά εδάφη. Με ανθρώπους που πίστευαν στο Θεό και στη συνέχεια του ελληνισμού. Περάσαμε Μικρασία, ταλαιπωρίες, καταστροφές, αλλά ανασυγκροτηθήκαμε και δημιουργήσαμε την εποπία των βορειοϋπηρετικών και όχι αλβανικών βουνών, με ανθρώπους που πίστευαν ότι η Παναγία, να μια μαυροφόρα λέει, βλέπουμε μπροστά και μας καθοδηγεί, μας βοηθεί, αλλά και η συνέχεια του ελληνισμού. Τι είπε ο Κωστής Παλαμάς? Μεθύστε, λέει, την ημέρα της 28 Οκτωβρίου. Από το αθάνατο κρασί του 21.
Αυτό το αθάνατο κρασί του 21 ενοχλεί κάποιους. Και είδαμε ότι στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης προσπάθησαν διάφοροι νεόκοποι ιστορικοί και τηλεοπτικά δίκτυα να κλονίσουν το 21, να εξευτελίσουν τους ήρωες του 21, να διαλύσουν την αίσθηση της συνέχειας του ελληνισμού. Ότι μέχρι το 1800 δεν υπήρχαν Έλληνες. Και ήρθαν οι Γάλλοι διαφωτιστές να μας πούν ότι είμαστε Έλληνες. Όχι λοιπόν. Όπως πέτυχε ο ελληνισμός και το 1904 και το 12 και το 40 με τα όχι του, με την πίστη στο Θεό, με την ελληνοορθόδοξη παράδοσή του, με τις αξίες και τα ιδανικά, με γνώση της ιστορίας και με σχολικά βιβλία που δίδασκαν την ιστορία και τους μεγάλους λογοτέχνες και την παράδοσή μας, έτσι θα προχωρήσουμε. Και αν το επίσημο σχολείο δεν τα διδάσκει αυτά, ευκαιρία να ξαναοργανώσουμε την ενορία, την οικογένεια, την ευθύνη του καθενός μας. Ένας μεγάλος διπλωμάτης και λόγιος που προανέφερα, ο Δυτικομακεδόνιον Δραγούμης, άδικο θύμα του εθνικού διχασμού, από ελληνικό βόλι έφυγε σκοτωμένος το 1920, έλεγε: «Ας τρέξουμε να ελευθερώσουμε τη Μακεδονία και η Μακεδονία θα μας σώσει», πριν από το θάνατο του Μελά. Δηλαδή εννοώντας ότι αν ασχοληθούμε με ένα μεγάλο εθνικό ζήτημα, θα αφυπνιστούμε και θα βρούμε ηθικές δυνάμεις. Θα ξυπνήσουμε από το τέλμα των καφενείων του Συντάγματος, γιατί και τότε το ίδιο ήταν το πρόβλημα. Ο Δραγούμης από το μοναστήρι, τα σημερινά Μπίτολα, έστελνε επιστολές και εδώ έπαιζαν τάβλες του Ζαχαράτου και διάβαζαν εφημερίδες και έγραφε η Ακρόπολη στο περίφημο «Δεξιότερα Κουροπάτκιν». Από το Σύνταγμα, οι Έλληνες έδιναν εντολή στο Ρωσικό στρατό τι κινήσεις να κάνει για στον Ρωσο-Ιαπωνικό, νομίζω, πόλεμο και τα σχετικά. Και ο Δραγούμης έλεγε: «Βρέστε ένα στόχο εθνικό για να αφυπνιστείτε». Και έτσι μεγαλουργήσαμε. Σήμερα λοιπόν η ευθύνη είναι του καθενός. Ο καθένας, είτε είναι κληρικός ή λαϊκός, δάσκαλος ή απλός πολίτης, όλοι μας έχουμε κάποιο ρόλο, όλοι μας έχουμε κάποια ευθύνη. Να ξαναδώσουμε στους νέους μας, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στα νύψια μας, στους μαθητές μας, σε οποιουσδήποτε, τις αρχές και αξίες που μας κράτησαν επί αιώνες και επί δεκαετίες. Αυτά που αφύπνισαν τους Έλληνες και δημιούργησαν αυτές τις εποπίες. Να ξαναμιλήσουμε για τον Χριστό και την Ελλάδα, όπως οι νεαρές δασκαλίτσες του Μακεδονικού Αγώνα που έφευγαν 16 ετών, τελείωναν τότε το Αρσάκιο που ήταν διδασκαλείο, και ζητούσαν μόνες τους από την Αθήνα να πάνε στη Μακεδονία και ασφαλιάστηκαν κάποιες από αυτές. Για Χριστό και Ελλάδα θα συνεχίζουμε να μιλάμε, έστω και αν μας λένε ότι είμαστε ντεμοντέ. Για Χριστό και Ελλάδα, διότι έτσι θα ξεπεράσουμε και τη σύγχρονη κρίση, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, είναι κυρίως πνευματική και ηθική. Έχουμε ρίζες, έχουμε αξίες, εκεί θα ριζώσουμε και ελπίζω τα παιδιά μας τουλάχιστον να δρέψουν τους καρπούς από αυτό το δέντρο της ελληνοορθόδοξης ταυτότητάς μας. Σας ευχαριστώ.